Η κοινωνία πρέπει να είναι προετοιμασμένη ότι εγώ σε 1,5 χρόνο που θα πάω αγροτικό δεν θα είμαι έτοιμη να αναλάβω περιστατικά, καθώς 4 χρόνια δεν ήμουν στο νοσοκομείο και τώρα που ήταν να μπω μου απαγορεύεται η είσοδος. Η κλινική άσκηση είναι η εκπαίδευσή μας. Δεν έχουμε μαθήματα στο αμφιθέατρο. Είναι το μόνο πράγμα που μας κρατάει και, μπορούμε να λέμε ότι είμαστε φοιτητές ιατρικής. Και είναι ο κοινωνικός ρόλος ο οποίος έχουμε και τον χάνουμε. Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές ιατρικής που βρίσκονται στο 5ο έτος των σπουδών τους. Από όλη αυτή την κατάσταση, οι χαμένοι είμαστε εμείς οι φοιτητές, τόσο κατά τη διάρκεια του lockdown μέσα στη χρονιά, όσο και τώρα που άρεται σιγά σιγά. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης μένουν μακριά από την κλινική τους άσκηση. Από το Σεπτέμβριο που άρχισε το ακαδημαϊκό έτος, επιτρέψαμε στους πεμπτοετής φοιτητές, θεωρώντας ότι είναι το ίδιο έτος με το έκτο, ένα έτος, να συμμετέχουν στις κλινικές ασκήσεις. Δυστυχώς, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, υπήρχαν καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη από γονείς φοιτητών, που είπαν ότι εφόσον οι φοιτητές, οι πεμπτοετείς δεν επιτρέπεται, γιατί εσείς τους βάζετε. Με αποτέλεσμα να έχουμε από το Υπουργείο εντολή να μην μπουν οι πεμπτοετείς. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι το εμπόριο ανοίγει κανονικά, σε λίγο καιρό θα ανοίξει και ο τουρισμός, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στην κοινωνία και δεν βλέπουμε το λόγο που οι φοιτητές αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός κλινικών και εκτός εργαστηρίων. Για λόγους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί το Υπουργείο δεν έχει βγάλει μια απόφαση να επιστρέψουμε με όλα τα μέτρα προστασίας, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε μια διαχείριση, ας πούμε, από πλευράς τους της πανδημίας, η οποία δεν είναι εγκληματική. Όπως τονίζουν το γεγονός αυτό, ουσιαστικά καταλύει τη φοιτητική τους ιδιότητα, με τους περισσότερους να παραμένουν αδρανείς, συνεχίζοντας να επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε στερούμαστε την εκπαίδευσή μας, την πολύ βασική κλινική εκπαίδευση που θα έπρεπε να είχαμε όλο αυτόν τον καιρό, και υπάρχει ο κίνδυνος σε ένα χρόνο από τώρα που θα πάρουμε επιτυχία να είμαστε υγειονομικό προσωπικό υποεκπαιδευμένο. Εκπαιδευόμαστε για να μπορέσουμε να πάμε στα αγροτικά ιατρία και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τις ικανότητές μας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομεία. Όταν εμείς υποεκπαιδευόμαστε, αυτό το πράγμα χάνει την ποιότητά του. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό και χρησιμοποιώντας Σαββατοκύριακα, περιόδους εορτών, ακόμα και περιόδους καλοκαιριού, αν ξεκινήσουν οι ασκήσεις μέχρι το Πάσχα, δεν θα κινδυνεύσει το έτος. Αν τώρα η αναστολή των ασκήσεων είναι μετά το καλοκαίρι ή, εν πάση περιπτώσει, για εφέτος το ακαδημαϊκό έτος δεν υπάρξει, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες κατά πόσο θα μπορέσουμε να καλύψουμε την εξάσκηση. Η χρονιά είναι 9 μήνες περίπου να έχουμε κλινικές. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά οι 3 μήνες από τους 9 να θεωρούνται επαρκείς. Θα μπούμε το καλοκαίρι στις κλινικές, μια περίοδο έλλειψης τόσο τακτικών χειρουργείων όσο και εξωτερικών ιατρίων, με τους γιατρούς να παίρνουν άδεια. Θα συμπτύξουμε τις κλινικές μας που είναι περίπου 110 μέρες και θα τις κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Οι φοιτητές του τμήματος προχώρησαν σήμερα σε μία ακόμα κινητοποίηση, αποκλείοντας συμβολικά τις διοικητικές υπηρεσίες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ζητώντας το Υπουργείο να επανεξετάσει το ζήτημα των κλινικών. Ζητάμε και από τη σχολή να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί ο χρόνος κυλάει. Γενικά οι κοσμήτορες και οι Πρετανίες παίρνουν μετριοπαθέστατες τάσεις και το πρόβλημα δεν τελειώνει εκεί, γιατί και στα νοσοκομεία οι διοικήσεις δεν μας θέλουν μέσα. Ονομάζονται πανεπιστημιακά νοσοκομεία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Παίρνουν τίτλους καθηγητών με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά εμείς δεν εκπαιδευόμαστε, δεν παράγουν το έργο το οποίο πρέπει να παράξουν. Οι φοιτητές παράλληλα διαμαρτύρονται και για τον πρόσφατο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που μεταξύ άλλων προβλέπει την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το φοιτητικό κίνημα έδωσε την απάντησή του, δεν άφησε την αστυνομία να μπει μέσα στις σχολές. Σήμερα είμαστε εδώ και για αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, δηλώνοντας πως θα βρισκόμαστε και στις σχολές μας, αλλά και στο δρόμο, ώστε να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος.